Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη. Να πούμε ότι ο κύριος Μηταράκης είναι και γενικός συζητητής του προϋπολογισμού όταν έρθει η ώρα, άρα θα πούμε και γι' αυτό. Καλησπέρα κύριε Μηταράκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαϊκόπουλο. Καλησπέρα κύριε Μαϊκόπουλο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάτζο. Καλησπέρα κύριε Μάτζο. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη και κύριε Μάτζο, θα μου επιτρέψετε και λόγω των εξελίξεων να ξεκινήσω σήμερα με τον κύριο Μαϊκόπουλο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαϊκόπουλε, και τι λέτε, αλλά και πώς νιώθετε μετά τη σημερινή εξέλιξη, καθώς οι αποχωρήσεις της κυρίας Πούλου και της κυρίας Τζάκρη έκαναν το κόμμα σας να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με συνέπεια βέβαια να έρθει το Πασόκ στην θέση αυτή. Βέβαια, προφανώς δεν ευθύνεται το Πασόκ. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τις αποχωρήσεις των δικών σας τελεχών. Αλλά θέλω να μας πείτε και πώς νιώθετε και τι λέτε για αυτή την εξέλιξη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ιστορία, κύριε Πιέρο, έχει γράψει ήδη. Και έχει γράψει, νομίζω, δύο τραγικά γεγονότα και πρωτάκουστα και πρωτοφανή για την ελληνική πολιτική σκηνή. Ότι πρώτον αλλάζει τη λαϊκή ετιμιγορία δύο βουλεύτριες που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραδίδουν την έδρα τους και αλλάζουν το συσχετισμό μέσα στη Βουλή, καθιστώντας ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση αντί για το ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο και νομίζω το πιο τραγικό από όλα κατά τη γνώμη μου είναι ότι το έχω δει και πολύ αναπαράγεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμφωνώ, δεν είναι τόσο πολύ αστείο, είναι μια τραγική πραγματικότητα ότι για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία ένας πολιτικός χώρος ρίχνει τον εαυτό του την αξιωματική αντιπολίτευση αντί να χτυπήσει και να αποκρούσει ας πούμε τις κυβερνητικές πολιτικές. Αυτή είναι νομίζω μια πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι μονός καυγάς δεν γίνεται, κύριε Πιέρο. Αλλά είναι άλλο να υπάρχουν διαφωνίες σε σχέση με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που έγιναν στο παρελθόν και οδήγησαν το κόμμα σε ένα πολιτικό αδιέξοδο και άλλο, έτσι, λόγω αυτών των διαφωνιών, να φεύγεις από το κόμμα αυτό, να παίρνεις τις έδρες μαζί σου και ξαφνικά να το συρρυκνώνεις και να το κάνεις να απολέσεις τη θέση της σωματικής αντιπολίτευσης. Τι λέτε για την κυρία Τζάκη, είναι τελείως... την κυρία Πούλου δηλαδή. Εγώ πίστευα ότι μέχρι τη τελευταία στιγμή θα στάθμιζαν πολύ πιο προσεκτικά τις επιλογές τους, κύριε Πιέρο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο εφικτό. Νομίζω ότι κάνανε ένα μεγάλο πολιτικό ατόπιμα με την απόφαση αυτή. Εγώ ακούω βερεσέ τα επιχειρήματα τα οποία αναπτύσσονται από την πλευρά αυτή, γιατί είναι ακριβώς σχεδόν η ίδια επιχειρηματολογία με αυτήν που είχαν ασπαστεί οι συνάδελφοι οι οποίοι έφυγαν στην δεύτερη διάσπαση και συγκρότησαν το χώρο της Νέας Αριστεράς. Σχεδόν τα ίδια. Η ίδια επιχειρηματολογία είναι σχεδόν. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κύριος Αποστολάκης ενδέχεται να ανοίξει την πόρτα εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αποστολάκης είναι βουλευτής επικρατείας. Γίνεται ένας βουλευτής επικρατείας να κρατήσει την έδρα. Είναι διορισμένος και το λέω για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Είναι διορισμένος, δεν είναι εκλεγμένος. Να τα πούμε απλά τα πράγματα, κύριε Καλογεροπούλου, πέρα από τους βουλευτές επικρατείας, είτε στελέχος στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας, είτε το ψηφοδέλτιο με το οποίο κατεβαίνει στους νομούς το κάθε κόμμα, είτε με τους ψήφους του κόσμου, είτε με την κατάταξη από το συνολικό αποτέλεσμα που λαμβάνει το κόμμα, έχεις κατέβει με ένα συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Εμείς, πέρα από όλα τα άλλα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω πέρασε λίγο στα ψηλά, υπογράφουμε και μια συγκεκριμένη στάση ιδεοντολογική σε σχέση με την βουλευτική έδρα. Ναι, το έχετε ξαναπεί. Όλοι έχουν υπογράψει, και εγώ έχω υπογράψει, ότι η έδρα αυτή ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με το λόγο αυτό, με τον brand αυτό, να το πούμε πολύ απλά, κατεβήκαμε, γι' αυτό μας εξέλιξε ο κόσμος και πορευόμαστε με την πολιτική αυτή ταυτότητα. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο διαφωνείς, τότε το μόνο πράγμα έντιμο και ηθικό που πρέπει να κάνεις και πολιτικά σωστό είναι να παραδώσεις την έδρα και να συνεχίσεις τον δικό σου δρόμο. Δεν ποινικοποιούμε την πολιτική διαφωνία, αλλά η έδρα ανήκει στο κόμμα. Κατανοητό. Κατά αυτή την έννοια δεν πρέπει να ζητήσετε και την σέντευξη των 11. Γιατί πρώτη φορά το έχουμε ζητήσει. Όχι, τώρα εκ νέου, μια και χάσατε εγώ, αν παρατηρήσετε μια πολιτική στάση που έχω κρατήσει όλους αυτούς τους μήνες, δεν έχω χαρακτηρίσει. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Λέω ΣΥΡΙΖΑ. Σε μένα όμως απευθύνεστε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσείς προσωπικά. Λέω την προσωπική μου γνώμη, αν δεν πειράζει. Την προσωπική σας πορεία την ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν έχω χαρακτηρίσει ούτε τους 11, ούτε τους συναδέλφους που φεύγουν τώρα ως αποστάτες. Λέω όμως ότι εφόσον
Έχουμε όλοι ασπαστεί μια συγκεκριμένη πολιτική και κομματική διοντολογία. Έπρεπε να φερθούμε αναλόγως. Για πάμε να βάλουμε και τα σχόλια για αυτό το θέμα του κυρίου Μηταράκη και του κυρίου Μάτζου, για να πάμε να δούμε μετά και το θέμα του προϋπολογισμού. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, είστε πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη και βέβαια πώς βλέπετε και το νέο σας αντίπαλο στα έδρανα της Βουλής και στο Κοινοβούλιο, βέβαια, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, που θα είναι τον Πασόκ. Κοιτάξτε, γιατί η κυβέρνηση δεν είναι μια ουσιαστική αλλαγή. Εξακολουθούμε να έχουμε την ευθύνη διακυβέρνηση του τόπου. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούν αντιπολίτευση εδώ και χρόνια, χωρίς να έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να προτείνουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο να κερδίσει και την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης. Αυτό δεν αλλάζει. Έχουμε σχολιάσει πολλές φορές την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς να έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, αντιγράφει λαϊκιστικές απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, καταψηφίζοντας μέτρα τα οποία είναι θετικά για την ελληνική οικονομία. Δεν θεωρούμε ότι αυτό θα αλλάξει με το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα τα πράγματα για μας είναι πολύ απλά. Θα κριθούμε το 2027 από την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος, αυτή είναι η δικιά μας ευθύνη, αυτή είναι η προσήλωσή μας. Από εκεί και πέρα τώρα, αν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναπάρει έδρες πίσω, θα ξαναλλάξει. Εμείς έχουμε 155 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ έχει 31, η ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου, η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε στους 155 βουλευτές. Μέχρι πρότινος είχατε 156 με τον κύριο Σαμαρά. Επειδή επίσης υπήρξατε κοντά στον κύριο Σαμαρά και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, θέλω να μου πείτε την άποψή σας για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Καταρχήν, εγώ μπήκα στην πολιτική από τον Αντώνη Σαμαρά. Ένας λόγος παραπάνω. Όταν ήρθα στην Ελλάδα από το εξωτερικό το 2010 για να εργαστώ ουσιαστικά ως συνεργάτης του, ως αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας. Έχω απόλυτο σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Ήταν ένας πάρα πολύ πετυχημένος πρωθυπουργός. Έκανε πάρα πολύ καλό στον τόπο. Κράτησε τη χώρα, κράτησε το τιμόνι σε πολύ δύσκολες εποχές. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε δει. Ο κύριος Σαμαράς εξέφρασε κατά καιρούς διαφωνίες με την πολιτική της κυβέρνησης. Έφτασε κάποια στιγμή να διαφωνεί συνολικά με την πολιτική της παράταξής του. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο προάγει την ενότητα και ο ίδιος ως πρωθυπουργός απαιτούσε την ενότητα από τους υπόλοιπους βουλευτές. Και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, σας θυμίζω, ήταν αντικείμενο διασπάσεων όταν ο Πάνος Καμένος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν κόμματα στις εκλογές του 2012. Δυστυχώς φτάσαμε σε ένα διέξοδο. Από εκεί και πέρα οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όλοι έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Πρωθυπουργό, τη στήριξή του στην πολιτική. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι στη Νέα Δημοκρατία, εάν κάποιος έχει διαφορετική άποψη και την εκφράζει δημόσια, τον διαγράφεται. Καθόλου. Το να έχεις άποψη σε θέματα, εγώ παραδείγματος χάρη δεν ψήφισα το γάμο, την ισότητα στο γάμο. Καλά, δεν ήσασταν μόνος. Όχι, ήμασταν 50 βουλευτές. Το να έχεις απόψεις είναι απόλυτα σεβαστό. Αλλά όταν νιώθεις ο ίδιος ότι διαφωνείς πλήρως με τα πάντα, εκ των πραγμάτων θέτεις εσύ μόνος σου, με δικιά σου επιλογή, τον εαυτό σου εκτός ενός κόμματος. Έχει μεγάλη διαφορά στο να διαφωνείς σε κάτι συγκεκριμένο. Το νομοσχέδιο μπορεί να έχει μια αντιπρόταση. Αυτό είναι απόλυτα υγιές και φυσιολογικό. Ο κ. Σαμαράς αυτό που έκανε ήταν να εκφράζει την αγωνία του για τα εθνικά θέματα. Ωραία. Αυτό δεν είναι θεμητό δηλαδή στα κόμματα. Απολύτως θεμητό, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο διακύβευμα στην εξωτερική πολιτική, δηλαδή μια συμφωνία που έχει εισαχθεί στη Βουλή να ψηφιστεί αύριο, πάνω στην οποία έχει αντιρρήσεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, η άποψη που άκουσα από όλους τους συναδέλφους, από όλους όμως τους συναδέλφους, είναι ότι απάντησε απολύτως πιστικά ότι η γραμμή διαπραγματευτική της χώρας μας δεν διαφέρει καθόλου από τις πάγιες. Αυτό δεν αποκλείει ότι υπάρχει μυστική διπλωματία. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι το ένα κομμάτι που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Και προφανώς είναι έτσι, δεν τον αμφισβητώ. Δεν αποκλείει ότι ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει και μυστική διπλωματία. Το ξέρουμε, το έχουμε ξαναδεί. Το γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς λειτουργούν και ειδικά το Υπουργείο. Καταρχήν να σας πω, το 2014, ως υφυπουργός της κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, συμμετείχα παρουσία του Πρωθυπουργού στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας, όπου συζητήσαμε, στο Χίλτον τότε είχε γίνει, πάρα πολλά θέματα πολιτικής και μετά με διμαρείς επαφές των υπουργών συζητήσαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα. Αυτές οι επαφές γίνονται πάντα.
Το ότι υπάρχει μυστική διπλωματία θεωρητικά, η οποία είναι εκτός εθνικής γραμμής, δεν προκύπτει από πουθενά. Κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αυτή την άποψη και δεν υπάρχει κανένα διακύβευμα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή που να δικαιολογεί μια συγκεκριμένη ανησυχία. Λοιπόν. Το να θέλουμε όλοι να τηρήσουμε την εθνική γραμμή είναι αυτονόητο. Και αυτό κάνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ένα λεπτό να πάμε και στον κύριο Μάτζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάτζο, θέλω να μας πείτε πρώτα απ' όλα πώς νιώθετε για αυτή την εξέλιξη. Σας δίνει μια μεγάλη δυναμική. Εννοώ και θεσμικά, σε επίπεδο Βουλής, με τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά μετά τον Πρωθυπουργό, με περισσότερο χρόνο και άλλα κοινοβουλευτικά προνόμια. Και τι σημαίνει για εσάς πολιτικά το γεγονός ότι είστε και επίσημα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αν είστε επίσης έτοιμοι να σηκώσετε αυτό το βάρος κοινοβουλευτικά, το ρωτώ ειδικά σε εσάς ναι. που είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ναι, και επειδή είμαι ένα και πλέον χρόνο, ενάμιση πια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μπορώ να σας πιστοποιήσω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ασκούμε χρέη αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πολύ σημαντικό βαθμό και σε πάρα πολλά πεδία πολιτικής. Και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και από τους πολίτες σε σημαντικό βαθμό. Άρα αυτό το. Η τυπική, αν θέλετε, κοινοβουλευτική εξέλιξη την οποία είχαμε σήμερα, κατ' ουσίαν μεγιστοποιεί τις ευθύνες που ήδη έχουμε αναλάβει να διατυπώνουμε με σοβαρότητα, αξιοπιστία και τεκμηρίωση αντιπολιτευτικό λόγο απέναντι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά έχετε συνείδηση του τι σημαίνει. Ότι δεν εκλεγήκατε αξιωματική αντιπολίτευση. Απόλυτη στήριξη της κοινοβουλευτικής τάξης. Ναι. Οριστήκατε. Στην πραγματικότητα. Ναι. Είναι η κοινοβουλευτική εξέλιξη. Ναι, είναι μια κοινοβουλευτική εξέλιξη. Ναι, ναι. Και είναι σαφές ότι είναι σεβαστή από όλους η κοινοβουλευτική τάξη. Προφανώς. Και από αυτούς που εκλεγούνται και από αυτούς που θεωρούν δυσμενή. Είναι μια κοινοβουλευτική τάξη την οποία, εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ δεν την επηρέασε ούτε στο ελάχιστο. Mm-hmm. Ούτε στο Συμφωνώ μαζί σου. Και είναι κάτι το οποίο είμαστε καθαροί. Και στην κρίση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, διαρκεί εδώ και πολλούς μήνες στο ΣΥΡΙΖΑ, και στο σεβασμό που έχουν επιδείξει στους συναδέλφους στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο καλός συνάδελφος ο Μαϊκόπουλος το γνωρίζει αυτό και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το ζήτημα αυτό αξιακά. Πάντως, το τι συμβαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αντιπολίτευση, γιατί όχι, όχι, ένα λεπτάκι. Ναι, όχι, έχετε δει. Εγώ δεν κατακρίνω το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λέω τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Μιλάω θετικά για εμάς. Δεν υπάρχει άλλωστε να πω. Να είναι καθαρό αυτό. Δεν ήταν ποτέ στόχος του ΠΑΣΟΚ από τον Ιούλιο του 2023, όταν άνοιξε αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος, να βρεθεί αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να κάνει αξιόπιστη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, από όποια θέση και αν βρίσκεται. Και κυρίως μέσα από την κοινωνία, μαζί με την κοινωνία, να διατυπώσει και να προτείνει μια εναλλακτική κυβερνητική. Ο στόχος είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της που παράγουν και αναπαράγουν ανισότητες. Να πω μια μισή κουβέντα απλώς για κάτι που είπε ο κ. Μηταράκης που είναι πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς δεν υπάρχει καμία αντιγραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προγραμματικές θέσεις, οι ψήφοι μας, οι τοποθετήσεις μας στη Βουλή υποδεικνύονται από τις δικές μας προγραμματικές θέσεις, τις δικές μας προγραμματικές και αξιακές αντιλήψεις. Όλες οι θέσεις για την εργασία, για το κοινωνικό κράτος, για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς, την οικονομία, θα έρθουμε σε αυτό. Όλα αυτά τα υποβάλλουν οι δικές μας θέσεις. Δεν είμαστε ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει κουράσει και δεν κόβει εισιτήρια πια ως έργο. Και ένα τελευταίο. Επειδή άκουσα με όλο το σεβασμό, υπάρχει μια προσωπική σχέση του κ. Μηταράκη με τον κ. Σαμαρά, τη σέβομαι. Και σέβομαι και την άποψή του προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία όμως θα πρέπει και πολύ καλοί συνάδελφοι του κ. Μηταράκη, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί που ρίχνουν πια το ανάθεμα. Κατανοώ ότι υπάρχει μια τάση να πέσει όλο το ανάθεμα και για το λαϊκισμό και για το αντιμνημόνιο και για τις λάθος επιλογές της Νέας Δημοκρατίας μόνο στον Αντώνη Σαμαρά. Να πούμε εδώ ποιος είναι ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς είναι πρωθυπουργός της χώρας με τη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν αντιλέγουμε. Και προφανώς είναι και εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Πού, πρώτον, ανεξάρτητος. Είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ολόκληρη διέγραφε τις ευθύνες του κυρίου Καραμανλή για την πτώχευση του 2004-2009. Είναι εκείνος που μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη καταψήφιζε τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας το Μάιο του 2010, τα αναγκαία για να σωθεί η χώρα και να μην είμαστε τώρα στη δραχμή. Και το τρίτο και σημαντικότερο, είναι εκείνος που μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και όλη τη Νέα Δημοκρατία χειροκροτούσαν το αντιμνημόνιο και μια και δυο φορές το Ζάπιο. Τον χειροκροτούσαν τον κύριο Σαμαρά όταν κράδαινε τα λάβαρα του λαϊκισμού και του εθνικολαϊκισμού και του αντιμνημονίου. Άρα είναι όλη η Νέα Δημοκρατία έκθετη και δεν έχει κάνει ίχνος αυτοκριτικής για τη διαχείριση της μεγάλης δημοσιονομικής, πολιτικής και ηθικής κρίσης. Σε αυτό ήθελα να καταλήξω απλώς ως σχόλιο σας. Δεν θέλω να πάω πίσω. Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Μηταράκη. Δεν θέλω να πάω πίσω στο παρελθόν, αλλά επειδή είναι εποχές που τις θυμάμαι καλά, το ΠΑΣΟΚ όταν κέρδισε την εξουσία επί Γιώργου Παπανδρέου,
προχώρησε άμεσα σε μέτρα έκτακτων παροχών, τα οποία οδήγησαν σε απώλεια πρόσβασης αγορές. Όχι, είναι λάθος. Ήταν η διαχείριση από Κωνσταντίνου Κατσέλη. Επαναλαμβάνεται ζητήματα τα οποία. Πολύ απλά. Όχι, όχι, ο προϋπολογισμός και τα έκτακτα μέτρα, αλλά είναι λάθος να το κάνει. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που διαφώνησε η Νέα Δημοκρατία, είπε. Και είπε και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Ότι η ηφαισιακή πολιτική, όπως εφαρμόστηκε από το μνημόνιο του Γιώργου του Παπανδρέου, θα δημιουργούσε την ανάγκη φαύλου κύκλου περαιτέρω μέτρων, γιατί θα βούλιαζε η οικονομία. Το μνημόνιο δεν το επέβαλαν οι πιστωτές, κύριε Μηταράκη. Το μνημόνιο δεν το επέβαλαν οι πιστωτές της χώρας, επειδή παραδώσατε πτωχευμένη χώρα. Η κυβέρνηση. Πρέπει να πούμε τις αλήθειες επιτέλους. Να τις πούμε τις αλήθειες. Πτώχευσε η χώρα λόγω της κυβέρνησης Καραμανλή. Με τις επιλογές σας. Πτώχευσε το 2009 και επιβλήθηκε μνημόνιο στη χώρα, το οποίο εσείς που φταίτε δεν το ψηφίσατε. Κύριε Μάτρο, και θέλετε να μας οδηγήσετε στην κάτι άλλο για να πάμε. Γιατί ήταν λάθος το μείγμα. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, η Κοινοβουλία, το ίδιο το Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Τούνου του έχει αναγνωρίσει ότι ήταν λάθος. Πρέπει να πούμε την αλήθεια στο λαό για να μην γίνουν τα ίδια λάθη. Έχει αναγνωρίσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το μνημόνιο που επέβαλαν ήταν λάθος. Του πρώτου μνημονίου και αυτό επέβαλε ο Παπανδρέου. Σας άφησα να τα πείτε, αλλά πάμε λίγο και στο σήμερα. Θέλω να πάμε στο ερώτημα. Κύριε Μηταράκη, επιτρέψτε μου όμως. Θα έρθω αμέσως. Ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Μάτζο, ένα ακόμα ερώτημα που ήθελα να σας κάνω πριν ξεκινήσω την αντιπαράθεση με τον κύριο Μηταράκη. Θα την κάνετε καλύτερα την αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι συγκριτικό δεδομένο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Θα την κάνετε πιο αποτελεσματικά? Επιμένω ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη δουλειά που μας έχει τάξει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός από τον Ιούλιο του 2023 έχει ζητήσει από εμάς αξιόπιστη, δίκαιη, αυστηρή, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτήν την δουλειά μας, θα συνεχίσουμε να τιμούμε την εντολή του ελληνικού λαού και κυρίως να την τιμήσουμε και στο μέλλον, διαγράφοντας μαζί με τον ελληνικό λαό μία πρόταση. Περιγράφοντας μία πρόταση διακυβέρνησης. Λοιπόν. Κύριε Πιέρο, θέλω να είμαι σαφής. Δεν ήταν ποτέ στόχος του ΠΑΣΟΚ να είναι απλώς αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλουμε μέσα από τη Βουλή, από όποια τάξη μας, ποια θέση μας έταξε ο ελληνικός λαός, να κάνουμε αντιπολίτευση ισχυρή, τεκμηριωμένη και χρήσιμη. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε ένα γύρο. Θα ξεκινήσω τώρα από τον κύριο Μηταράκη. Επειδή είστε γενικός συγγραφέας του προϋπολογισμού, θέλω να σας ρωτήσω. Τι βλέπετε την επόμενη μέρα? Γιατί ακούω για 1,1 δις παροχές. Αλλά πέρα από αυτές τις παροχές υπάρχει πάντα το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο καταγράφεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις συνδυαστικά με την οικονομία. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα δώσει κάποιες ανάσες στους πολίτες, τις οποίες δεν θα τις λώει ο πληθωρισμός ή η ακρίβεια. Καταρχήν, ο προϋπολογισμός του 2025 προβλέπει ένα σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης 2,4%. Προβλέπει ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική επιτυχία της χώρας. Ενώ μειώνουμε τους φόρους, ενώ αυξάνουμε τις δαπάνες, καταφέρουμε να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό και να έχουμε αύξηση συντάξεων 2,4, αύξηση μισθού 2,7, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι 2,1. Μου τα λέτε όμως έτσι. Άρα. Και σε ευρώ τι σημαίνει αυτό? Γιατί φαντάζομαι δεν είναι. Επειδή ρωτήσατε την ακρίβεια. Ναι, ρωτάω. Περάσαμε δύσκολα χρόνια πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός το 25 προβλέπεται πλέον να πέσει στο 2,1. Και οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων που προβλέπονται το 25 θα υπερκαλύψει την ακρίβεια, ενώ την ίδια στιγμή ερχόμαστε να μειώνουμε κατά 900 εκατομμύρια φορολογικά βάρη, τα οποία πάνε στις τσέπες των πολιτών, και να αυξάνουμε δαπάνες σε τομείς όπως την υγεία, που ηρίστο εν παρόδο από το 19 μέχρι σήμερα οι δαπάνες υγείας έχουν αυξηθεί στη χώρα μας κατά 74%, αυξάνοντας τη προστασία του κοινωνικού κράτους. Αφού έχετε τόσα έσοδα, ειδικά φορολογικά, γιατί δεν δίνετε περισσότερα χρήματα στους πολίτες, είτε αυτοί είναι συνταξιούχοι, είτε είναι χαμηλόμισθοι, είτε αφορούν συγκεκριμένες αλλαγές? Για παράδειγμα, κάποιοι προτείνουν να υπάρχει 13η σύνταξη. Άλλοι λένε, για παράδειγμα, επιστροφή συλλογικών συμβάσεων που δεν είναι και μέτρο δημοσιονομικό. Τι θα τα κάνετε αυτά τα χρήματα που έχετε μάθει? Καταρχήν, η κυρία Κεραμέως πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή του κύριου Κοτρότσου είπε για τις συλλογικές συμβάσεις ότι ο κατώτατος μισθός αποτελεί το δίχτυ ασφαλείας και από εκεί και πέρα επαφίεται και είναι ελεύθερες οι κοινωνικοί εταίροι. Εγώ έδωσα κάποια παραδείγματα. Λέω, τι θα τα κάνετε τα χρήματα που μαζεύετε, θα τα κρατήσετε στο σεντούκι? Τα χρήματα που μαζεύονται δίνονται σε συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αύξηση συντάξεων, αύξηση μισθών, αυξήσεις παροχών υγείας, αυξήσεις στήριξης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επιστρέφουν στην κοινωνία. Ενώ την ίδια στιγμή η ισοσκέληση του προϋπολογισμού, γιατί είναι κρίσιμη. Αυτό που κάναμε στις προηγούμενες γενιές, αν θέλετε να μιλήσουμε στον κόσμο, είναι ότι δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και από τα εγγόνια μας για να καλύψουμε ανάγκες προηγούμενων γενιών.
Τώρα, ισοσκελίζοντας τον προϋπολογισμό και μειώνοντας χρόνο με το χρόνο το δημόσιο χρέος, ουσιαστικά βελτιώνουμε το προσδόκιμο επίπεδο διαβίωσης των παιδιών μας. Και αυτό είναι μια ευθύνη μας ως κοινωνία. Να έχουμε κοινωνικό κράτος, να μειώνουμε φόρους, να αυξάνουμε δαπάνες, αλλά να μην φορτώνουμε πλέον βάρη στις επόμενες γενιές. Και αυτή την ισορροπία με ένα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 2,4% και με αύξηση επενδύσεων 8,4%, μειώνοντας αυτό το πρόβλημα που είχαμε ως χώρα, το παραγωγικό κοινό μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε σύγκληση των πραγματικών αποδοχών στα ευρωπαϊκά δεδομένα που το χάσαμε εδώ και μια δεκαετία. Η χώρα χρεοκόπησε, όπως σωστά θύμισε ο κύριος Μάντζος, και αυτό κόστησε στο επίπεδο των μισθών της χώρας μας, που κατέρευσε σε διεθνές επίπεδο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστρέφουμε πλέον και κλείνουμε σιγά σιγά τη διαφορά με έναν συνετό προβληματισμό. Αλλά όμως εσείς συγκρίνετε με μία. Την αύξηση που δίνεται και που λέτε ότι πάει καλά το όλο θέμα με αυτά τα χρήματα που έπαιρναν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι όταν η χώρα ήταν χρεοκοπημένη και ήταν μέσα σε μνημόνια που απαγορευόταν και αυξήσεις να δοθούν και είχαν γίνει περικοπές και είχαν πέσει στο πηγάδι, στο βαθύ πηγάδι. Ακριβώς. Γι' αυτό όμως. Αυτό δηλαδή. Τι μου λέτε, συγκρίνετε τα μνημόνια με την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα? Συγκρίνω το 19 με το σήμερα. Συγκρίνω τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Συγκρίνω ότι κάθε χρόνο. Η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια. Έχει βγει από τα μνημόνια. Κύριε Μηταράκη. Δεν ξαναπούμε. Επί Τσίπρα. Ναι. Βγήκε το 19. 18. Το 18. Και έχουμε 24. Και μας λέτε ότι παίρνουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι και μας το συγκρίνετε με τους μισθούς που έπαιρναν το 2015. Σας λέω ότι. Τι μου λέτε τώρα. Σας λέω, παραδείγματος χάρη, ότι 28% αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από το 19 μέχρι σήμερα. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει φτάσει στα 1.000 ευρώ. Μα προφανώς αυξήθηκε. Ο ρυθμός αύξησης που υπερκαλύπτει πλέον τον πληθωρισμό είναι αυτό που κάθε χρόνο πρέπει να κάνει η χώρα. Πρέπει κάθε χρόνο να δίνουμε περισσότερα στους πολίτες, να είναι πραγματικές αυξήσεις, κρατώντας όμως την ασφάλεια του προϋπολογισμού. Λοιπόν, πάμε τα νέα πλαίσια που σας θυμίζω, απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που μας δίνουν συγκεκριμένο δυνατότητα κάθε χρόνο να πάμε να δούμε. Και αυτό το κάνουμε. Και στην αντιπολίτευση που το βλέπουν, να πάμε στον κύριο Μενικόπουλο και στον κύριο Μάτζο. Ομολογώ ότι χθες παρακολούθησα με ενδιαφέρον το debate των υποψήφιων για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν παρόδο 8 με 11 με όλο το πρόγραμμα του 24. Την Κυριακή θα είμαστε εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη και πολλούς καλεσμένους και τον Διευθυντή Ερευνών της Οπίνιον Πόλτο Ζαχαρία Ζούπη για να καλύψουμε τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου πείτε, προσωπικά όπως το είδα δημοσιογραφικά, κύριε Μικόπουλε, δεν είδα μια ισχυρή προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ που να μην την έχω ξανακούσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Είναι κάτι που το ακούγαμε και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση και όταν έφυγε από την κυβέρνηση, που έλεγε ότι δεν προλάβαμε να το κάνουμε και αργότερα προχώρησαν σε ένα μέρος ιδιωτικοποίησης. Θέλω να μου πείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ τι έχει να συμβάλει προγραμματικά και ιδιαίτερα στη φάση του προϋπολογισμού, αν θεωρείτε ότι κάποια μέτρα από τις παροχές οφείλει να τα δει θετικά. Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο, εγώ έχω μια διαφορετική ανάγνωση σε σχέση με όσα ακούστηκαν χθες και από τους 4 υποψηφίους. Ακούσατε μια νέα προγραμματική θέση? Δεν είναι νέα προγραμματική θέση. Αναπτύχθηκε με σαφήνεια και με κάθε λεπτομέρεια και με κοστολόγηση πολλές φορές όλο το προγραμματικό πλουστάσιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το 2019 και έπειτα. Δηλαδή, όπως αυτό καταλάβατε ότι έχουμε τα λεφτά να επανακρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Να έρθω και σε αυτό, γιατί νομίζω ότι δόθηκε μια αναλυτική, δόθηκε μια αναλυτική περιγραφή πώς θα μπορούσε να γίνει π.χ. Η επανακρατικοποίηση, μάλλον να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών το δημόσιο σε μία εκ των 4 συστημικών τραπεζών. Νομίζω περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς θα μπορούσε να γίνει. Όταν κρατικοποιεί κάτι, παίρνει και τα χρέη του, έτσι. Δεν τα χρέη του, πρέπει να γίνει και με τα χρέη του. Τι είναι, χρεωμένες οι τράπεζες σήμερα και οι ΔΕΗ? Για τη ΔΕΗ. Μα οι ΔΕΗ σήμερα τα ταμιακά της διαθέσιμα από τη διατυμπανή κυβέρνηση. Και δίνω ένα παράδειγμα για να μου πείτε. Από ό,τι λέει η κυβέρνηση, βρίσκεται σε μια τεράστια οικονομική ευθεία. Λέω όμως ότι αυτό που μένα μου έκανε εντύπωση εχθές ήταν ότι ακούστηκε πρόταση. Δηλαδή δεν αρκέστηκαν οι υποψήφοι στο να περιγράψουν τη δύσκολη καθημερινότητα. Όταν λέτε πρόταση, λέτε το να ξαναγίνει τα ΕΛΠΕ η εθνική και η ΔΕΗ κρατική. Αυτό έγινε. Γιατί αυτή είναι πρόταση του 2014. Αυτές οι εχμές, κύριε Τάκη,
και ακούστηκαν σε μία εκ των τεσσάρων θεματικών ενισχυτών. Ναι. Και είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση. Ναι, φυσικά, φυσικά και συμφωνούμε. Συμφωνείτε να τα πάρετε όλα αυτά πίσω. Εδώ δεν μπορέσετε το 2014. Πότε θα τα πάρετε τώρα, το 2024. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες το 2014 με το 2024. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε μία θεματική ενότητα που είχε να κάνει με την ενέργεια και την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Άρα λέτε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό, την επόμενη μέρα είναι να κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, την Εθνική, τα ΕΛΠΕ. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια σύνθεση παραγωγών. Είναι και αυτό. Και μια σύνθεση εχμών. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, γιατί όχι, κύριε Τάκη, δεν το καταλαβαίνω. Και θα σας εξηγήσω και γιατί το λέω αυτό. Η πραγματικότητα έδειξε ότι δεν γίνεται, κύριε Μεϊκόπουλε. Γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες, εγώ δεν δανείζομαι αυτή τη στιγμή πληροφορίες που προέρχονται από κομματικά site του ΣΥΡΙΖΑ ή από ιστοσελίδες που πρόσκειται φιλικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το Capital. Τώρα είναι και πικρή ιστορία. Γιατί τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ υποφέρουν να μην έχει. Υπάρχει λοιπόν η έκθεση. Έτσι, για την πορεία εκτέλεσης του πρωτογενούς πλεονάσματος για την περίοδο Ιανουάριος του 2024 μέχρι Οκτώβριο του 2024. Σε αυτό το εννεάμινο, αν μου επιτρέπετε, στον όρο αυτόν, υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα στη χώρα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, και ο κ. Μηταράκης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι υπουργός της κυβέρνησης, το χρέος μας είναι ρυθμισμένο. Συνεπώς, ένα κομμάτι από το πλεόνασμα αυτών προφανώς θα πάει για την εξυπηρέτηση του χρέους. Υπάρχει όμως τεράστιο απόθεμα προκειμένου να κάνουμε επιλογές δημοσιονομικής επέκτασης. Είτε αυτό αφορά μισθούς, είτε αυτό αφορά, κύριε Τάκη, μα ο προϋπολογισμός προβλέπει αυξήσεις και μισθούς. Ακόμα και το να μπορέσει να αναλάβει ξανά το δημόσιο το πλειοψηφικό πακέτο σε νευραλγικού τομεί, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό σας απαντάω. Γιατί να δώσουμε αυξήσεις συντάξεις, να αγοράσουμε εταιρείες. Όχι μόνο. Και τα δύο μπορεί να κάνει. Και τον αναβαλλόμενο. Τον αναβαλλόμενο φόρο από τις τράπεζες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, κύριε Μηταράκη, το οποίο το πώς περνάτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχει πλέον ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα, ένα περιθώριο δημοσιονομικό να κάνουμε και επεκτατικές πολιτικές, οι οποίες θα βγουν προς όφελος του κόσμου. Πείτε μου κάτι, κύριε Μηταράκη. Πάμε τώρα παρακάτω. Ελάτε, ναι. Πείτε το, μη σας διακόψω. Πάμε τώρα παρακάτω. Άκουσα τον κύριο Μηταράκη πριν σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Έχουμε ακούσει και ο κύριος Μάρτος μέσα στη Βουλή τα πάντα τις τελευταίες μέρες. Για διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωζώνη. Για δυναμική ανάπτυξη με μοχλό τις επενδύσεις, τις ξένες, τις άμεσες, την ιδιωτική κατανάλωση αλλά και τις εξαγωγές. Εγώ θα σας παραθέσω τρία στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις εξαγωγές, με τις ξένες άμεσες επενδύσεις και με τους μισθούς, τα οποία στοιχεία επί της ουσίας καταμαρτυρούν ότι η Νέα Δημοκρατία ψεύδεται. Είτε από σιωπά, μια πολύ μεγάλη και ζωφερή πραγματικότητα. Είχαμε την τύχη, παράλληλα με την κατάθεση του προϋπολογισμού από τον κύριο Χατζηδάκη στη Βουλή, να βγει η Τράπεζα της Ελλάδος και να δημοσιοποιήσει το ισοζύγιο πληρωμών για τη φετινή χρονιά. Δηλαδή πόσα χρήματα μπαίνουν και πόσα χρήματα βγαίνουν από τη χώρα. Στις εξαγωγές, ξέρετε ποιο είναι το εμπορικό έλλειμμα. 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η ελληνική οικονομική δραστηριότητα στέλνει χρήματα επί της ουσίας στο εξωτερικό και βοηθά ξένες οικονομίες παρά δημιουργεί η ίδια υπεραξία. Πρώτον. Άρα το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνεται. Πάμε ξένες άμεσες επενδύσεις. 2022 είχαμε 6,9 δις ευρώ ξένες άμεσες επενδύσεις. 2024 πέσαμε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ποιο πλεόνασμα, ποια υπεραξία παράγουν για ξένες άμεσες επενδύσεις στη χώρα, οι οποίες κιόλας σημειωτέων αφορούν και περισσότερο την κατοικία. Και στο τρίτο, αναφορικά με τους μισθούς, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Μηταράκη αυτά που υπόσχεται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός. Προσέξτε όμως κάτι. Έχει μια μανία ο κύριος Χατζηδάκης να αναφέρεται κυρίως στο μεικτό εισόδημα. Το καθαρό εισόδημα για τον μέσο πολίτη, τον Έλληνα, αυτή τη στιγμή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, γιατί με εκεί συγκρινόμαστε, με τις υπόλοιπες χώρες, είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η περιβόητη στρατηγική που θα πρέπει να έχουμε όλοι, εγώ συμφωνώ, η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε επίπεδο μισθού και αγοραστικής δυνατότητας απέχει πάρα πολύ. Όλη την επιχειρηματολογία σας, όπως οφείλουμε άλλωστε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι. Επειδή καλώς ή κακώς έχετε τέσσερις υποψήφιους αρχηγούς για το κόμμα σας και το Σάββατο ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει κάπως η εικόνα με δύο από αυτούς να πηγαίνουν σε δεύτερο γύρο. Εσείς ακούσατε κάποιον που σας φάνηκε πιο πιστικός? Αναφέρομαι στον κύριο Φάμελο, στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Φαραντούρη, στον κύριο Γκλέτσο. Έχετε επιλέξει δηλαδή το πρόσωπο που θα στηρίξετε, αν θέλετε να μας πείτε? Προσωπικά έχω επιλέξει, όμως δεν θεωρώ σωστό να τοποθετηθώ δημόσια. Είναι σεβαστό. Ρωτώ μήπως θέλετε να το πιστεύω. Πιστεύω ότι τα μέλη πρέπει να αποφασίσουν μόνα τους. Έχουν το κριτήριο και το αισθητήριο για να αποφασίσουν. Όμως μπορώ να σας περιγράψω, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που τοποθετήθηκαν όλοι. Ακόμα και για τον κύριο Γκλέτσο, ο οποίος εντάξει έκανε ορισμένα τοπήματα, δεν έχει σημασία. Είναι μια λαϊκή υποψηφιότητα
την οποία οφείλαμε να την εξετάσουμε, να μην την στείλουμε στον τοίχο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ ξεχώρισα ορισμένα χαρακτηριστικά που για μένα θα πρέπει να υπάρχουν στον υποψήφιο ο οποίος θα αναλάβει τελικά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι θεσμικός και αξιόπιστος και ταυτόχρονα συγκρουσιακός και να σπάει αυγά υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποκρούει και τις κυβερνητικές επιλογές, αλλά και να παρουσιάζει ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις νομίζω θα πρέπει να συμπυκνώνονται και να ενσωματωθούν σε ένα πρόσωπο. Αυτός που θα καταφέρει να τις εκφράσει και τις δύο είναι αυτός που θα κερδίσει κάτι, γνώμη μου. Μάλιστα, κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Μάτζο, έρχομαι σε εσάς και από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου έχει ένα ενδιαφέρον να μου πείτε. Είπατε ότι δεν έχει κουράσει αυτό με τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνετε όταν έρθει ο προϋπολογισμός? Μακάρι να γίνουν πράσινοι. Δηλαδή, αν θα δείτε. Θα είναι εξυπηρεσιακή. Και θετικά μέρη στον προϋπολογισμό. Η Νέα Δημοκρατία χαλάζει. Ένα λεπτό. Και τι σκοπεύετε γενικά να κάνετε ως αντιπολίτευση, γιατί σας λένε πείτε και κανένα ναι. Καταρχάς. Ναι, αυτό το άκουσα το σχόλιο του κυρίου Μαϊκόπουλου και του κυρίου Ιωτάκη. Είναι ενδιαφέροντα, γιατί δεν ξέρω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πια τέτοιο τρέντ που πρέπει οπωσδήποτε να τον βάφουμε. Έχει χρώμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κόμματα έχουν χρώμα. Είναι οι 50 αποχρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τέλειο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε διαφήμιση ούτε δυσφήμιση κάποιο κόμμα. Του γνωρίζουν οι πολίτες και κρίνουν χωρίς να χρειάζεται. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ το θεωρώ υποτιμητικό για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ με διαφορετικούς όρους. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή η κυβέρνηση έχει την αρμοδιότητα να λέει στους πολίτες τι χρώμα έχει το κάθε κόμμα. Οι πολίτες γνωρίζουν να μας αξιολογούν καλύτερα από το πώς μας αξιολογεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυβέρνηση θα κοιτάξει να τεκμηριώσει τις δικές της θέσεις. Έχει όλα τα εργαλεία να λέει κάνει. Και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και τον ΕΦΚΑ. Μπορούν να του κάνουν κοστολόγηση σε όλα τα προγράμματα και τα δικά μας. Ο κύριος Μαρινάκης λέει άλλαξε το χώμα και το χρώμα, αλλά πρέπει, περιμένουμε και το πρόγραμμα. Προφανώς. Καταρχάς, ο κύριος Μαρινάκης θυμάται πολύ καλά και από τις προηγούμενες εκλογές του 2023 ότι είχαμε πρόγραμμα. Το οποίο το είχαμε παρουσιάσει, το είχαμε τεκμηριώσει, είχαμε κάνει και ειδική συζήτηση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ακόμα περιμένουμε εκείνη την νομοθετική πρωτοβουλία που μας είχε πει η Νέα Δημοκρατία να την έφερνε. Σωστό. Να κοστολογούσαμε τα προγράμματα, σωστό. Να φτιάχναμε ή στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής. Το είχαμε πει αυτό. Πράγματι δεν ήρθε ποτέ. Το περιμένουμε. Νομοθετική πρωτοβουλία έχει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτός, καταρχάς, ο τρόπος που θα τον προσεγγίσουμε είναι δημιουργική αντιπολίτευση. Θα κάνουμε και αντιπροτάσεις, προφανώς. Αυτό το κάνουμε πάντα. Και επίσης υπάρχει και μια αδικία στο όχι σε όλα, διότι έχουμε υπερψηφίσει σειρά θετικών διατάξεων, παρά τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, και έχουμε ακούσει και αντίθετη κριτική, ότι έχουμε ψηφίσει, ότι έχουμε παραψηφίσει. Μου πείτε ότι είναι λοιπόν, άρα θέλω να πω, εννοείτε δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Της Βουλής δεν είχε πάει και του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε και είχαν πει του ΣΥΡΙΖΑ κάνει τόσο, τη Νέα Δημοκρατία κάνει τόσο. Αυτό εννοείται την κοστολόγηση από τη Βουλή, από την αρμόδια επιτροπή τη Βουλή. Το 2023. Από το γραφείο προϋπολογισμού. Υπάρχει ένα γραφείο προϋπολογισμού. Ναι, για να καταλάβουμε. Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων. Το οποίο είχαμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα να νομοθετήσουμε εν τέλει, να μπορεί να κοστολογεί αυθεντικά μια δημόσια υπηρεσία, κρατική κύρους και όχι ένα κυβερνητικό στέλεχος, τα προγράμματα των κομμάτων. Ότι στις επόμενες εκλογές τα προγράμματα σα, τα οικονομικά. Και το δικό σας και της Νέας Δημοκρατίας θα περάσουν το γραφείο προϋπολογισμού. Εφόσον υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Να το κάνουμε. Έγινε, υπάρχει. Να το κάνουμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Κυβέρνηση. Να το κάνουμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, να το λειτουργήσουμε. Να λειτουργήσει πριν τις εκλογές. Στη διακριτική ευχαίρεια των κομμάτων. Πάντα στο πλαίσιο υπάρχει. Όχι, ένα λεπτάκι. Να μπορέσει να λειτουργήσει εγκαίρως με τα προγράμματα ακριβώς των κομμάτων. Να τα κάνετε και εσείς εγκαίρως. Πάμε τώρα στον πληθωρισμό. Είναι ενδιαφέρον που ο κ. Μάντζο θα κάνουν αντιπροτάσεις. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μα είναι σαφές. Συγκεκριμένε. Είστε γενικός ηγητής. Αντί να βάλουμε λεφτά εδώ, να το βάλουμε εκεί. Θα είναι ενδιαφέρον. Να δούμε βέβαια. Δεν ακούσαμε στο προσχέδιο. Να δούμε πώς λειτουργεί το φορολογικό σύστημα έτσι όπως το προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ έχουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι ερήμην των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας. Γιατί η κυβέρνηση διατείνεται ότι μειώνει τους φόρους, ενώ στην πραγματικότητα τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται εκ θαύματος. Υπάρχει λάθος στη φορολογική συνταγή. Γιατί? Διότι πολύ απλά η έμεση φορολογία υπεραποδίδει. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Αυτό δεν είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Διευρύνεται. Η έμεση φορολογία αποδίδει ακόμα περισσότερα σήμερα σε σχέση με πέρυσι. Γιατί νομίζω. 38%. Γιατί νομίζω. Γιατί υπάρχει ακρίβεια. Γιατί υπάρχει ακρίβεια. Εδώ έχετε και έρχεται το κράτος. Στον προϋπολογισμό. Αν μου επιτρέπετε. Δεν διέκοψα. Να μιλήσω λίγο ωραία. Γίνεται μια συζήτηση. Στον προϋπολογισμό του 2024 είχε προβλεφθεί ακρίβεια.
Λοιπόν, όταν λέτε υπεραπόδοση, τον προϋπολογισμό του 2024-2023, ναι, είχε υπολογιστεί η ακρίβεια. Άρα δεν είναι η ακρίβεια. Είναι η φοροδιαφυγή. Είναι η φοροδιαφυγή που κάνει την υπεραπόδοση. Το 38% των φορολογικών εισόδων είναι έμεση φόρη. Είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας και η ειδική φόρη κατανάλωσης. 38%. Στην Ευρώπη είναι 1:1 άμεση προς έμεσους φόρους. Εδώ έχουμε 1:1,8. Άρα πρέπει να αυξηθούν οι άμεσοι φόροι. Προτείνουμε να μειωθούν, εδώ και πάρα πολύ καιρό προτείνουμε να μειωθούν οι έμεσοι φόρες και να αυξηθούν οι άμεσοι. Καταναλωτικά αγαθά εκεί όπου να αυξηθούν πρέπει, οι φορολογητές. Όσο διαρκεί αυτή ακριβώς η βαθιά κρίση ακρίβειας, ναι, και να υπάρξει ένας εξορθολογισμός της άμεσης φορολογίας. Ποια είναι λέμε, για παράδειγμα, η πρότασή σας. Για τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, που είναι τα κλασικά υποζύγια που λέγαμε πάντα, ναι, που παίρνουν όλο το βάρος. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει τίμα ρυθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί. Άρα λέτε να μειωθούν εκεί η άμεση και η έμεση. Μα όχι, ένα λεπτάκι. Αντικρούεται αυτό που είπατε πριν. Η άμεση πριν φορολογία. Τώρα λέτε να μειωθούν. Η άμεση φορολογία πρέπει να επιβαρύνει εκείνους που έχουν τη φοροδοτική ικανότητα. Πώς πρέπει να πάρει τελεστή. Θα πρέπει λοιπόν να επιβαρυνθεί ο πλούτος εκεί όπου υπάρχει, πού, και τα μεγάλα εισοδήματα. Και αν κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και αν κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και αν κάτι δεν πρέπει να γίνει. Είναι χρόνο, για παράδειγμα φόρο απαλλαγές σε μεγάλες γονικές παροχές πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Το λέω γιατί όλα αυτά έρχονται, κύριε Τάκη, και κάνουν ταμείο και στο 24 και στο 25 και στο 26. Άρα πού πρέπει να πάνε. Όταν δηλαδή έχει. Όταν βάσει το. Άρα πού πρέπει να πάνε οι γονικές. Δεν ξέρω αν ωφέλησε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ωφέλησε. Πού να πάνε. Απλώ πρέπει να πούμε τα δεδομένα. Κύριε Μηταράκη, η πρότασή σας τα δεδομένα λοιπόν. Ένα λεπτό. Τα δεδομένα. Πρόταση. Μα δεν με αφήνετε από τα δεδομένα. Από 800 τα δεδομένα που να πάει. Δεν τα δίνει το ΠΑΣΟΚ. Τα δεδομένα τα δίνει ο ΟΣΑ. Γνωρίζω πολύ καλά που σας αρέσει και σωστά κάνετε να διαβάζετε διεθνείς δείκτες. Τι μας λέει ο ΟΣΑ, κύριε Μηταράκη, ότι είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη στην ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση του πλούτου. Και τέταρτη από το τέλος όλης της Ευρώπης, όλων των μελών του ΟΣΑ, ακόμα περισσότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτη. Τέταρτη από το τέλος στο πώς μεταχειριζόμαστε φορολογικά τις οικογένειες. Πρόταση... Πρέπει να επιλέξουμε. Πρόταση... Θέλουμε να φορολογούμε δίκαια τον πλούτο και άδικα τις οικογένειες. Δίκαια θέλουμε όλοι. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν το δεχόμαστε. Εγώ περιμένω. Θέλουμε ένα άλλο μείγμα. Μία άλλη λέει συνταγή. Λέει γενικότητα. Όχι, όχι. Πρόταση. Είναι η ουσία. Κύριε Μηταράκη, εμείς αντιπροτείνουμε ένα άλλο φορολογικό σύστημα. Πρόταση δεν είναι θέμα φορολογική δικαιοσύνη. Καταθέτει προϋπολογισμό. Να είμαστε σαφείς και να κλείσω. Δεν ακούω τι θα κλείσω. Να κλείσω σε ένα λεπτό. Κλείνω λοιπόν λέγοντας. Είναι σαφές ότι δεν είναι κατανοητό στη Νέα Δημοκρατία τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, διότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό, μια άλλη φορολογική συνταγή. Είναι αλλιώτικη η προσέγγιση της δικής, η δική μας τη φορολογική δικαιοσύνη. Εμείς το φόρο το θεωρούμε κρατικό έσοδο, ο οποίος πρέπει να εισπράτεται δίκαια για να υπάρχει δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, για να μπορεί να χρηματοδοτείται και ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν θα δίνει φιλόπτωχο ταμείο, βάουτσερ και κουπόνια, αλλά μόνιμες δομές στήριξης. Λοιπόν, και για να υπάρξει πλούτος, χρειάζεται, είπε σωστά ο κ. Μεϊκόπουλος, ότι δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο που παράγει πλούτο. Μάλιστα. Δεν λοιπόν, παράγει το πλούτο. Κύριε, θα τα, έχουμε θα, μικρό θα πλούτο, θα real estate και τουρισμό. Με 34% αύξηση του ελευθερία τη παραγωγική επενδύσεις. Θέλω να μου πείτε τι προσδοκίες έχετε για την Κυριακή. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ θα αντιδράσει, κύριε Πιέρο. Και θα προσέλθει μαζικά, πιστεύω, στις κάλπες. Άλλωστε, νομίζω ότι από το debate εχθές επανήλθε η πολιτική συζήτηση στις τάξεις μας. Επιμένω ότι δώσαμε ένα άρωμα προγραμματικής αντιπαράθεσης. Δεν περιγράψαμε τη δύσκολη καθημερινότητα. Ακούστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, άσχετα που δεν είχαμε την ευκαιρία να τις αναλύσουμε διεξοδικά στο πάνελ. Θα χαρούμε σε επόμενες φορές. Θεωρώ λοιπόν όμως ότι ο κόσμος, ο πραγματικός του ΣΥΡΙΖΑ, θα αντιδράσει, θα προσέλθει και θα ψηφίσει αυτόν ο οποίος πιστεύει ότι θα τον εκπροσωπήσει καλύτερα. Πού θα είστε την Κυριακή? Εγώ θα είμαι στο Βόλο. Θα πηγαίνουμε από εκλογικό σε εκλογικό. Με χαμόγελο, με θάρρος, με κουράγιο και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Σας κάνω και μια ανοιχτή πρόσκληση, αφού δεν θα είστε εδώ, να τα πούμε στο μέσο Skype, να μου πείτε και τι βλέπετε. Να τα πούμε, συμμετοχή. Ορίστε. Συμμετοχή. Θέλουμε να ξεπεράσει τις 50.000. Να ξεπεράσει τις 50.000. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε συμμετοχή όπως σε κάθε δημοκρατικό κόμμα και να πάνε καλά οι διαδικασίες. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μεταράκη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Μεταράκη. Τον κύριο Μεϊκόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάτσο. Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να